Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Kitchen Lab. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα ιδιαίτερο φαγητό. Θα φτιάξουμε μία μακαρονάδα που την έχετε ακούσει, αλλά δεν την έχετε φτιάξει. Σήμερα θα την κάνουμε πλούσια σε πρωτεΐνη, healthy και πάρα μα πάρα πολύ γευστική. Η μακαρονάδα μας λέγεται Cacciatore. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα τα υλικά που έχω πάνω στον πάγκο μαρτυρούν περίπου τι θα κάνουμε στη συνταγή. Έχω λαχανικά, μανιτάρια, πιπεριές, κρεμμύδι, ντομάτα, μπούκοβο και κοντόπουλο. Άρα η λογική είναι να καταλάβω τι θέλω να κάνω. Σε καμία περίπτωση δεν μπορώ να τα ψήσω όλα μαζί. Γιατί το κοντόπουλο με τα λαχανικά δεν μπορεί να ψηθούν μαζί σε ένα τηγάνι. Αυτό σας το έχω πει άπειρες φορές. Οπότε, ή ξεκινάω ψήνω το κοντόπουλο και αφήνω στην άκρη, ή ξεκινάω και ψήνω τα λαχανικά και αφήνω στην άκρη. Το πιάσαμε? Οπότε με τι θέλετε να ξεκινήσω, κοτόπουλο ή λαχανικά? Κοτόπουλο. Άμα ψήσω πρώτα κοτόπουλο, πρέπει να αλλάξω όλα όσα υπάρχουν στην κουζίνα μου. Γιατί θα λερώσω με κοτόπουλο. Οπότε το πιο λογικό σε τέτοιες συνταγές είναι να ξεκινήσω με τα λαχανικά, να χρησιμοποιήσω το ξύλο κοπής, να τα βάλω όλα στην άκρη και στο τέλος να αφήσω μόνο το κοτοπουλάκι για να τελειώσω τη συνταγή μου. Το πιάνεις? Χρηστικά είναι πιο εύκολο αυτό. Λογικά, λειτουργικά, είναι πιο σωστό να ξεκινήσουμε με το κοτόπουλο. Εντάξει. Άρα εμείς τι θα πάμε? Λαχανικά, γιατί θέλουμε να πλύνουμε πολύ λιγότερα σκεύη στο σπίτι μας. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έχω ένα τηγάνι πάνω στη φωτιά, εδώ. Και όπως βλέπετε, δίπλα έχω μια κατσαρόλα με νερό που βράζει. Προς το παρόν δεν θα τη χρησιμοποιήσουμε. Θα τη χρησιμοποιήσουμε σε λίγο για να βράσουμε τα ζυμαρικά μας. Οπότε, έχω μια τηγανάρα, κρεμμύδι σκόρδο, κλασικά υλικά. Που το αφήνω στην άκρη για να μην μπερδεύει. Κλασικά υλικά που ξεκινάω μία ωραία συνταγή. Το σκόρδο μου θα το κόψω εδώ πέρα ωραίες φετούλες και το κάνω αργά-αργά, ξέρετε γιατί. Γιατί δεν έχει συσταθεί το τηγάνι μου. Αλλιώς το έκανα πάρα πολύ γρήγορα. Θα είχα κόψει ήδη και το κρεμμύδι και το σκόρδο σε χρόνο ρεκόρ. Θα τα είχα κάνει κομμάτια. Αλλά κοιτάξτε εδώ, τα κάνω έτσι αρκετή ώρα για να προλάβει να συσταθεί το τηγάνι. Εδώ και εδώ και εδώ. Λοιπόν, Κατερίνα, για δώσε λίγο το info από μακριά. Πες μας τι σημαίνει Cacciatore. Είναι ο κυνηγός στα ιταλικά. Που σημαίνει ότι αυτή είναι η μακαρονάδα που κάνουν όταν πάνε για κυνήγι. Ό,τι βρίσκουν μπροστά τους μαζί με λίγο κρεατάκι, το κάνουν μια ωραία μακαρονάδα με μπόλικα λαχανικά και ουσιαστικά αυτή είναι η μακαρονάδα μας. Ας ελπίσουμε να έχει ζεσταθεί λίγο το τηγάνι. Ζεστάθηκε. Εδώ. Θα ρίξω λίγο λαδάκι. Θα κάνουμε μια healthy εκδοχή σήμερα. Οπότε δεν πάμε σε βούτυρα που κανονικά έχει συνταγή, δεν πάμε σε unhealthy υλικά που έχει συνταγή. Θα το κάνουμε όσο πιο light γίνεται. Οπότε ρίχνω μέσα κρεμμύδι σκόρδο. Όλαλα. Και περιμένω να ακούσω αυτόν τον υπέροχο θόρυβο. Όλαλα. Τέλειο. Λοιπόν, κρεμμύδι σκόρδο πήγανε μέσα. Οπότε ήρθε η ώρα να περάσουμε στα υπόλοιπα μας λαχανικά. Έχουμε μανιτάρια και πιπεριές. Βάλω χρώμα. Καλά, νομίζω ότι αυτή τη μακαρονάδα την έχετε κάνει λίγο πολύ όλοι. Μακαρονάδα με πιπεριές, κρεμμύδι σκόρδο και κοτόπουλο έχει κάνει, λακ, έτσι δεν είναι? Απλά στο τέλος βάζεις κρέμα γάλακτο, σίγουρα εσύ. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πιπεριές, τις αγαπώ. Κόβουμε τις πιπεριές εδώ. Και αυτό που σας έχω πει πάρα πολλές φορές και θα συνεχίσω να το λέω είναι ότι όταν ψήνουμε πιπεριές, θέλω να δώσετε χρόνο στην πιπεριά. Η πιπεριά, όταν την αφήσουμε ώρα στο τηγάνι να ψηθεί, φέρνουμε ένα τελείως διαφορετικό υλικό. Σε περίπτωση που την ψήσουμε βιαία, είναι πολύ ωραία και μένει τραγανή, μας δίνει διαφορετικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση που την ψήσουμε πολλή ώρα, μαρμελαδίζει και γίνεται ένα διαφορετικό υλικό. Οπότε, δεν υπάρχει σωστό ή λάθος. Άμα θέλουμε μια γρήγορη μακαρονάδα, ουσιαστικά θα σου πάρουμε πολύ γρήγορα την πιπεριά και θα πάρουμε ένα τραγανό αποτέλεσμα και τους χυμούς από την πιπεριά που πραγματικά έχει μέσα. Γιατί οι χυμοί της θα μείνουν εφόσον σουτάρουμε για λίγη ώρα. Σε περίπτωση που θέλουμε πιο γλυκό αποτέλεσμα και πιο σπιτικό, πιο μαμαδίσιο φαγητό, πρέπει οπωσδήποτε να αφήσουμε την πιπεριά να μαγειρευτεί η ώρα. Και όταν λέω ώρα, πόση ώρα φαντάζεσαι, Κατερίνα, τι εννοώ? Εσύ, Λάκη? Είναι παραπάνω από μισή ώρα. Δηλαδή η πιπεριά αυτή που έβαλα μέσα, άμα χαμηλώσω τη φωτιά, μπορώ να την ψήσω και για 30 και για 45 λεπτά. Γίνεται σαν μαρμελάδα, είναι διαφορετικό υλικό. Οπότε τα αφήνω πάνω σας, κάντε ό,τι θέλετε. Εσύ τι θα κάνεις, φιλελάκι? Ο Λάκης, παιδιά, έχει παραγγείλει ήδη από όλα τα μαγαζιά που υπάρχουν στη γειτονιά. Με παίρνει τηλέφωνο κάθε φορά και μου λέει, φίλε, τι να φάω? Και είμαι σε φάση ότι όντως θέλει να μου ζητήσει μια συμβουλή μαγειρικής. Οπότε του λέω, κάνε κανένα κοτοπουλάκι, κάνε κανένα όσπριο, κάνε κανένα τέτοιο. Όχι, μου λέει, να παραγγείλω κινέζικο ή να παραγγείλω. Δηλαδή, το δίλημά του είναι πάντα το τι θα παραγγείλει, ποτέ δεν είναι το τι θα μαγειρέψει. Οπότε, επειδή πάμε στη λογική, σοτάρουμε τα υλικά μας, ρίχνω και τα μανιτάρια μέσα. Και τώρα τι θέλω, φιλελάκι, να κάνουμε?
Όχι, θα κάνουμε υπομονή. Γιατί άμα δεν κάνουμε υπομονή, δεν θα μαγειρευτούν σωστά τα λαχανικά. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Είναι αυτό που σου είπα και πριν. Ή μαγειρεύουμε το κοτόπουλο ή μαγειρεύουμε τα λαχανικά. Δεν μπορούμε να τα μαγειρέψουμε μαζί. Σκέψου να υπήρχε το κοτόπουλο τώρα εδώ μέσα. Too much. Οπότε, θα προσθέσω ελάχιστο ακόμα λαδάκι, γιατί έβαλα και τα μανιτάρια. Αλάτι, πιπέρι. Και θα κάνω υπομονή. Πόση ώρα, φιλελάκι? Όχι, δεν θα ψήσουμε τόσο πολύ. Θα πάμε τον άλλο τρόπο εμείς. Θα ψήσουμε λιγότερο. 15-20 λεπτάκια. 15-20 λεπτάκια να πάρουν έτσι ωραίο χρώμα τα λαχανικά. Και μόλις πάρουν ωραίο χρώμα, τι κάνουμε? Θα βγάζουμε, ρίχνουμε το κοτόπουλο, ρίχνουμε τα ζυμαρικά, δένουμε τη σάλτσα και σερβίρουμε. Μετά είναι εύκολα τα πράγματα. Σε 10 λεπτά θα είναι έτοιμο το φαγητό μας. Απλά πρέπει να κάνουμε υπομονή σε αυτό το σημείο. Σαν κυνηγός θα βάζεις κανένα αρωματικό μέσα? Τι? Γιατί ως γνωστόν ο Λάκης είναι μέγας κυνηγός των βορείων προαστίων, εδώ στην Αγία Παρασκευή. Οπότε, αφού ο κυνηγός βάζει θυμάρι, να βάλουμε κι εμείς θυμαράκι, και καταλαβαίνετε ότι οπωσδήποτε πρέπει να του δώσουμε κάτι. Οπότε, φεύγω. Πάω να κυνηγήσω μαζί με τον Λάκη και γυρνάμε πίσω σε 15-20 λεπτάκια για να συνεχίσουμε τη συνταγή. Και τα λαχανικά μου είναι έτοιμα, τα βγάζω προς το παρόν λίγο έξω. Οχ! Και ξαναβάζω την τηγανάρα πάνω στη φωτιά. Θα γίνει χαμός, φιλελάκι. Λοιπόν, και εδώ πέρα πάρα πολύ και γρήγορα να κόψω το κοτοπουλάκι μου. Έλα εδώ λίγο στην άκρη. Λοιπόν, ωραία κομματάκι κοτόπουλο. Θα κόψετε μικρές μπουκίτσες για να υπάρχει το κοτόπουλο παντού στη συνταγή. Μην έχουμε μεγάλο κοτόπουλο γιατί δεν μπορούμε να το φάμε. Έχουμε μια μακαρονάδα και πάντα πρέπει να φροντίζουμε η πρωτεΐνη να είναι ψιλοκομμένη μέσα. Γιατί άμα κόβουμε χοντρή την πρωτεΐνη δεν μπορούμε να φάμε. Ουσιαστικά έχουμε ένα κύριο γεύμα με μια γαρνιτούρα. Οπότε πάντα φροντίζουμε να κόψουμε μικρά τα κρέατά μας, κοτόπουλο, χοιρινό, οτιδήποτε βάζουμε μέσα, για να μπορέσει να υπάρχει σε περισσότερες μπουκές η πρωτεΐνη μας. Λοιπόν, το κοτόπουλο πάει μέσα. Και τι πρέπει τώρα να κάνω, φιλελάκι? Ανακατεύω. Και εννοείται δεν χρειάζεται να βάλετε τίποτα στο τηγάνι, γιατί έχει βγάλει όλη αυτή τη ζάχαρη, η πιπεριά, το κρεμμύδι και τα λαχανικά που βάλαμε και θα καραμελώσουν τέλεια το κοτόπουλο. Ίσως να χρειαστεί να προσθέσουμε ελάχιστο λαδάκι, εδώ, αλάτι και πιπέρι. Αλάτι, πιπέρι και ήρθε η ώρα να ρίξουμε τα ζυμαρικά μας στην κατσαρόλα. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ σπαγκέτι high protein μέλισσα. Πρόκειται για ζυμαρικά τα οποία σχεδιάσαμε μαζί με τη μέλισσα και περιέχουν 50% περισσότερο πρωτεΐνη σε σχέση με τα απλά ζυμαρικά. Λοιπόν, δεν χρειάζομαι όλη τη συσκευασία, χρειάζομαι τα 250 γραμμάρια. Οπότε ανοίγω. Ρίχνω τα 250 γραμμάρια. Μεξί, τα λατρεύω αυτά τα ζυμαρικά γιατί εκτός του γεγονότος ότι είναι πλούσια σε πρωτεΐνη, οπότε φεύγει λίγο στο υποσυνείδητο η σκέψη ότι τα ζυμαρικά είναι υδατάνθρακας, οπότε παχαίνουν και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ πέρα έχουμε κάτι πολύ πιο healthy. Η γεύση τους είναι πολύ ανώτερη από οποιοδήποτε άλλο ζυμαρικό, γιατί σου βγάζουν μια ελαφριά γεύση κάστανο, ξηρούς καρπούς. Είναι ένα, να το πω έτσι, premium ζυμαρικό. Δεν είναι το απλό ζυμαρικό που απλά έχεις ένα ζυμαρικό που είναι άγευστο και προσπαθείς να δώσεις γεύση από οτιδήποτε βάλεις μέσα στη ζυμαρικά. Εδώ πέρα το ζυμαρικό έχει χαρακτήρα, είναι γευστικό από μόνο του. Οπότε ουσιαστικά το ζυμαρικό δίνει γεύση στη γέμιση. Καλά το είπα? Καλά. Λοιπόν, το κοτοπουλάκι μου πήρε ωραίο χρώμα. Κοιτάξτε εδώ πώς καραμέλωσε. Βλέπουμε, καραμέλωσε τόσο ωραία γιατί είχαμε αφήσει στο τηγάνι όλα αυτά τα καλούδια από πριν, τα λαχανικά μας. Οπότε, με το πήρε χρώμα το κοτόπουλο, ρίχνω μέσα ξανά τα λαχανικά μου, εδώ. Εντάξει εδώ. Άντε, γεια. Ήδη ξέρεις ότι το φαγητό σου είναι πεντανόστιμο χωρίς να κάνεις τίποτα ιδιαίτερο. Λοιπόν, θέλουμε να είναι spicy ή δεν θέλουμε να είναι spicy? Θέλουμε. Πόσο spicy θα πάμε με level. Εδώ πέρα, ίσα που το καταλαβαίνεις. Κι άλλο. Εδώ πέρα, ίσα που άρχισε να σου δίνει την αίσθηση ότι είναι καυτερό το φαγητό. Θέλουμε κι άλλο? Ναι. Είστε σίγουροι? Λοιπόν, είσαι σίγουρος, Λάκη? Λοιπόν, δεν ρίχνω άλλο, παιδιά. Έχει γίνει αρκετά spicy τώρα. Τα αφήνω στην άκρη. Το θέμα chili flakes, μπούκοβο είναι δικό σας. Βάλτε όσο θέλετε. Και πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα έχουν γίνει σεξ, έχουν πάρει χρώμα, αλλά το κοτόπουλό μας δεν έχει ψηθεί μέσα. Σωστά? Είναι ομό. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να το ψήσουμε. Έχω φρεσκοτριμμένη ντοματούλα εδώ πέρα. Θα τη ρίξω μέσα, εδώ. Ανακατεύω λίγο. Και θα προσθέσω ελάχιστο από το νεράκι που βράζω στα ζυμαρικά μου δίπλα μέσα. Θα προσθέσω λίγο νεράκι, γιατί έχει τη γεύση από τα ζυμαρικά και βέβαια έχει και το άμυλο που χρειάζομαι για να πήξει η σάλτσα μου. Δεν χρειάζεται να βάλω πελτέ ντομάτας. Και όση ώρα πάρουν να γίνουν τα ζυμαρικά μου, 7 λεπτά γραφές στη συσκευασία, εμείς θα ψήσουμε 6-5,5 γιατί θέλω να ψήσουμε άλλο ένα λεπτάκι μέσα στη σάλτσα. Θα βράσω και το κοτοπουλάκι μου, οπότε σε 5 λεπτά θα συνθέσω τα πάντα μαζί και θα ρίξω μπόλικα μυρωδικά. Θέλουμε μυρωδικά? Θέλουμε. Βούτυρο θέλουμε? Να το
κάνουμε light. Εντάξει, οπότε με το που γίνει αυτό, γίνει και αυτό, τα ενώνω, σερβίρω και γίνεται χαμός. Λοιπόν, τα ζυμαρικά μου είναι έτοιμα, το κοτοπουλάκι μου είναι επίσης έτοιμο και αυτό που θα κάνω είναι πολύ απλό. Οχ! Ρίχνω τα ζυμαρικά μέσα στο κοτόπουλο και τα αφήνω ένα λεπτάκι να βράσουν μαζί με το κοτόπουλο. Γιατί? Γιατί θέλω ο τελευταίος βρασμός πάντα που κάνω τα ζυμαρικά να τα κάνω μέσα στη σάλτσα για να τραβάνε τη σάλτσα μέχρι μέσα μέσα. Γιατί αλλιώς τι έχουμε? Έχουμε ένα ζυμαρικό χωρίς σάλτσα και τη σάλτσα χώρια. Ενώ με αυτόν τον τρόπο έχουμε τα τέλεια ζυμαρικά που έχουν πάρει όλη τη γεύση μέσα. Είσαι φανταστικό, ε! Δεν χρειάζεται καν να σουρώσω. Α, σήμερα είμαι πολύ έτσι ωραίος, δεν ξοδεύω πολλά σκεύη. Λοιπόν, τελευταίο ανακάτεμα εδώ. Κοιτάξτε εδώ. Κοιτάξτε εδώ μία μακαρονάδα. Δεν υπάρχει. Εσύ ξέρεις, Λάκη, ότι το τι λέμε μακαρονάδα αυτό είναι λάθος? Είναι σπαγκέτι, δεν είναι μακαρονάδα. Μακαρόνι λέγεται μόνο το κοντό το μακαρονάκι. Κάποιο λάθος έχει γίνει, κάποιοι το είχαν ονομάσει μακαρόνι όλα τα μακαρόνια και έχει μείνει στην Ελλάδα και ονομάζουμε τα ζυμαρικά λάθος. Το ξέρες? Κοίταξε εδώ. Θυμάσαι που είχε σάλτσα πριν εδώ πέρα το τηγάνι? Με το που ρίξαμε μέσα τα ζυμαρικά, τι κάνανε τα ζυμαρικά? Τη ρουφήξαν τη σάλτσα. Αυτό θέλουμε να γίνει για να πάρουν όλη τη γεύση. Οπότε το φαγητό μου είναι έτοιμο. Εδώ. Αδειάζω σε μια πιατέλα. Γιατί είναι ένα φαγητό του κυνηγού, όπως είπαμε. Οπότε ο κυνηγός δεν πάει μόνος του, έχει και τα φιλαράκια του. Έτσι δεν είναι, φιλελάκι? Ακριβώς ήρθε. Θέλουμε τυρί από πάνω ή δεν θέλουμε? Είσαι σίγουρος? 100%. Λοιπόν, λίγο τυράκι από πάνω. Προαιρετικά, άμα θέλετε βάζετε, άμα θέλετε δεν βάζετε. Εμείς τα βάλουμε γιατί το ζήτησε ο Λάκης. Είναι τόσο γεμάτο το φαγητό μας που και το τυρί είναι λίγο υπερβολή. Αλλά άμα θέλετε να βάλετε λίγο πεκορίνο, λίγο παρμεζάνα, λίγο οτιδήποτε τυρί θέλετε μπορείτε να βάλετε. Λίγο ακόμα τυράκι εδώ. Και να ρίξω λίγο βασιλικό, θα μου αφήσεις? Λατρεύω το βασιλικό σε αυτή τη συνταγή. Ελπίζω να το λατρεύετε κι εσείς. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην λατρεύει το βασιλικό. Οπότε λίγος βασιλικός από πάνω εδώ. Πώς μπορείς με κάποιες απλές κινήσεις πραγματικά να απογειώσεις το φαγητό σου? Άμα δεν βάζαμε φρέσκο πιπέρι από πάνω, λίγο τυράκι, λίγο βασιλικό και μια σταγιά ελαιόλαδο, όχι πως δεν θα ήταν νόστιμο το φαγητό, θα ήταν πεντανόστιμο. Απλά με αυτόν τον τρόπο του δίνεις κάτι της παραπάνω. Του πας ένα level πάνω, ένα κλικ. Και βουάλα. Μία κατσατόρε light στην απόλυτη της εκδοχή που βέβαια άμα σε σερβίραμε έτσι δεν θα λέγατε πως είναι light, έτσι δεν είναι? Ε? Mm. Τα απόλυτα ζυμαρικά στην απόλυτη σάλτσα, κοιτάξτε εδώ πόσο ζουμερά είναι τα ζυμαρικά μας. Έχουν σάλτσα, έχουν πραγματική σάλτσα. Και όχι σάλτσα βασιμένη στην κρέμα γάλακτος και το βούτυρο που έχουμε συνηθίσει να τρώμε. Απλή ντοματούλα με το ζουμάκι από το κοτόπουλο. Ήθελα να δω πόσο spicy είναι. Για μένα είναι οριακά. Εμένα δεν μου αρέσει το πολύ spicy φαγητό. Μου αρέσει να είναι spicy, αλλά τόσο όσο. Θα το τρώγα ευχάριστα. Είναι spicy οριακά. Α, δεν ξέρω. Θα ρίξει να τσιμπάει λίγο παραπάνω. Θα μου άρεσε όμως. Μπράβο, λοιπόν. Φανταστική συνταγή. Να τη φτιάξετε. Και όπου πρέπει να κάνουμε, φιλελάκι? Subscribe, comment κάτω από το βίντεο. Να φτιάξετε τη συνταγή. Μπράβο, αυτό ήταν. Subscribe, comments κάτω από το βίντεο και φυσικά μοιραστείτε τη συνταγή με τους φίλους σας. Φιλάκια πάρα πολλά και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας!